Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιγουμενίτσας οδήγησαν το πρωί του Σαββάτου στη Αγιάδα Θεσπρωτείας στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός ημεδαπού και ενός αλλοδαπού, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση. Ειδικότερα στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν για έλεγχο ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες. Σε έρευνα που έγινε στο παραπάνω αυτοκίνητο, βρέθηκαν στο χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα 37 δέματα με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 38 κιλών και 410 γραμμαρίων. Συνολικά κατασχέθηκαν η παραπάνω ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας παραπάνω αλλοδαπού και δύο κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Θεσπρωτείας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιγουμενίτσας. Παράλληλα, συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ημεδαπός κατηγορούμενος για καλλιέργεια, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιοποίησης στοιχείων ότι ημεδαπός καλλιεργεί δεντρίλια κάναβη σε χωριό του Δήμου Μετσόβου και στη συνέχεια διακινεί ακατέργαστη κάναβη στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, εντοπίστηκε και συνελήφθη την Παρασκευή, διότι στην κατοχή του καθώς και σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 1 κιλού και 309 γραμμαρίων, δεντρίλιο κάναβης ύψους 2 μέτρων, το οποίο καλλιεργούσε ο δράστης σε θερμοκήπιο κοντά στην οικία του, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, 2 φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 9 mm, το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Επίσης, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας για τη συγκεκριμένη υπόθεση, συνελήφθηκε ένας ακόμη αλλοδαπός, ο οποίος όπως εξακριβώθηκε διέμενε στο παραπάνω σπίτι και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών καθώς και παραβάση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.